Πλημμύρισαν οι παραλίε από κόσμο, αφού η Κυριακή είναι ίσω η καταλληλότερη και η πιο ξένια στη μέρα για να απολαύσουν οι λιώμενοι τη θάλασσα. Ακόμη και όσοι εργάζονταν όμω, δεν έχασαν την ευκαιρία για να πάνε πριν ή μετά από τη δουλειά. Ναι, ναι εγώ πρώτη φορά μπήκα σήμερα, γιατί όντω είναι ζεστή η θάλασσα. Από τι ώρα είστε εδώ, Κατά ε, τη μία ήρθα με τα παιδιά μου. Τώρα είναι τρει. Ε? Πάμε να φάμε κάτι. Καλά. Μετά θα συνεχίσετε πάλι. Μετά πάω δουλειά. Πολύ καλά. Απλά τώρα σφίγγει λίγο η ζέστη. Ε? Ναι, είναι πολύ ναι, ζέστη. πολύ ζέστη. Τώρα... Έχει έρθει πολλοί κόσμος εδώ σήμερα. Έχει έρθει πολύ. Από τι ώρα είστε εδώ. Ξένες. Είμαστε από το, από το 2 η ώρα. Το 10 η ώρα. Το τι Αυτές τις μέρες ανεβαίνει και άλλο υδράργυρος. Το φαινόμενο μάλιστα ξεκίνησε από την Κυριακή και αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα. Για την Δευτέρα, αναμένεται ότι θα συνεχίσει το καλό σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα έχουν μία τάση από δυτικέ αλλά και ελαφρά νότιο-δυτικέ διευθύνσει, κάτι που προμηνεί ότι αυτό θα εκδηλώσει και περισσότερη θερμότητα στι δυτικέ περιοχέ. Αλλά δεν ενισχύονται ιδιαίτερα. Στα 3 με 4 πρόσκαιρα το μεσημέρι μπορεί να φτάσουν κατά τόπου μέχρι και τα 5 μποφόρα. από το απόγευμα όμω και πάλι εξασθενούν. Η θερμοκρασία θερμοκρασίε, όπω είπαμε, υψηλότερε. Οι ελάχιστε τιμέ θα διαμορφωθούν στου 24 έω και 26 βαθμού Κελσίου. Άρα είναι υψηλό το σκαλοπάτι των θερμοκρασιών για τη Δευτέρα που ξεκινάμε. Και έτσι οι μέγιστε τιμέ θα είναι κοντά στου 34 με 36 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο. Ενώ κατά τόπου μπορεί να δούμε και του 37 με 38 βαθμού Κελσίου, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και προ τα ανατολικά. Από την Τρίτη, ευτυχώ αυτό το κύμα θερμότητα, δηλαδή τη εισβολή αέρια μάζα, υποχωρεί. Εκείνοι που το χάρηκαν περισσότερο βέβαια ήταν τα παιδιά για να βουτήξουν στο νερό και να παίξουν με ξενιασιά στην άμμο. Ντροσίζεσαι καταρχή, διασκεντάζει και άμα έχεις και παιδί μαζί. Το νερό ήταν εντάξει. Πολύ... Τέλειο. Έχουμε κάτι πάνω από μια ώρα, μια μισή. Κυριακή είναι μια καλή ευκαιρία. Πολλά πολύ καλή, αλλά έχουμε έρθει για... για, ένα αραβόνα και πρέπει να φύγουμε αλλιώς, θα καθόμαστε κι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μάθατε και για τη θερμοκρασία ότι ανεβαίνει. Έτσι μας είπανε ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Στο μεταξύ συνιστάται προσοχή κάτω από τον ήλιο. Θα πρέπει να φοράμε ελαφριά και κατά προτίμηση λευκά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάτω από την ομπρέλα θα πρέπει να είμαστε καλά προστατευμένοι, να κάνουμε χρήση αντιλιακού κάθε φορά που βγαίνουμε από το νερό και να καταναλώνουμε υγρά και ελαφριά γεύματα.